Όχι μόνο για συγκεκριμένα θέματα που έχουν σχέση με την λέω. αντιπολίτευση mm -hmm. αλλά και από την πλευρά τη κυβέρνηση. Mm -hmm. Ακούγαμε ω πληροφορίε επί μεγάλο διάστημα ότι ετοιμάζεται η άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματο τη χώρα που είναι η επέκταση στα 12 μίλια των χωρικών υδάτων, νότια τη Κρήτη μιλάμε πάντα, όχι στο Αιγαίο. Και ξαφνικά το είδαμε να παγώνει. Αυτό είναι μια πρόταση που έχει ήδη καταθέσει. Κυρία Καρδάρη, επιτρέψτε μου. Συγγνώμη, γιατί κάνουμε ζωντανό διάλογο γι' αυτό. Δεν σα διακόπτω από αγένεια, αλλά. Έχουμε ένα ζωντανό διάλογο. Και να δεν έχει εγκαταληφθεί ποτέ αυτό το διάλογο. Και, και, και μα απαντάτε, και είδαμε να παγώνει αυτή η συζήτηση μετά και τι απειλέ από την τουρκική πλευρά. της προειδοποίησει ότι ε, μέχρι τα 6 μίλια, μέχρι εκεί δεν πρόκειται να δεχτούμε τίποτα παραπάνω. Τι είναι αυτό, η επαναχώρηση τη ελληνική πλευρά, η επανεξέταση. Δεν υπάρχει το Κάζου Μπέλη από το 1995-96. <στονίτυξε> Δεν υπάρχει η συνεχή προκλητικότητα, η επιθετική ρητορική, γιατί η πολεμική μύδρια εξαπολύονται από την πλευρά τη Τουρκία εναντίον τη χώρα μα εδώ το τελευταίο διάστημα. Ήταν τώρα που ξαφνικά κάποιοι ανεκάλυψαν ότι αναδιπλώ, αναδιπλώθηκε η ελληνική πλευρά γιατί η Τουρκία απείλησε. Όχι. Αλλά το πότε θα ασκήσουμε ένα δικαίωμα το οποίο υπάρχει, είναι ζωντανό και είναι πάνω στο τραπέζι και η Ελλάδα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να το ασκήσει, επιτρέψτε μου να πω κυρία Λιβαδάρη, δεν θα το υπαγορεύσει ούτε η αντιπολίτευση, ούτε θα το υπαγορεύσουν οι τουρκικέ απειλέ. Αυτό είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντο. Όταν λοιπόν κρυθεί σκόπιμο, αυτό θα γίνει. Και το λέω αυτό, γιατί με την ίδια λογική και η προηγούμενη κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, που δεν προχώρησε στην επέκταση των χωρικών μα υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι το έκανε ή δεν το έκανε, επιτρέψτε μου γιατί α, φοβήθηκε την Τουρκία. Αλλά γιατί κρίνοντας με καθαρά εθνικού λόγους, Λέει η Ελλάδα ότι αυτό το δικαίωμα το διατηρεί ανέπαφο, ακέραιο και θα το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει. Αυτό όμω δεν μπορεί να είναι ένα προϊόν για λαϊκή κατανάλωση. Κάντε το τώρα, κάντε το μετά. Όχι, φοβηθήκατε την Τουρκία. Δεν φοβάται η Ελλάδα κανένα και δεν λειτουργεί η δική μα πολιτική με φοβικά σύνδρομα. Αντίθετα, έχουμε τη δική μα στρατηγική, την οποία την ξεδιπλώνουμε. Το πότε θα γίνει αυτό όποτε κρυθεί σκόπιμο. Ασφαλώ όμω και είναι το δικαίωμα αυτό ακέραιο και νομίζω ότι αυτό δεν το αφισβητεί κανένα. Ε. Και δεν το αφισβήτησε ποτέ και η αντιπολίτευση όταν εμεί είμαστε αντιπολίτευση από τι προηγούμενε κυβερνήσει. Κύριε Κατρούγκαλα, γιατί εσεί ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ λέει τώρα επέκταση στα 12 μίλια. Και... Έχει δει και ο κ. Γκουλέκα ότι δεν το κάνατε ω κυβέρνηση. Ναι. Πρώτα-πρώτα, για να αποδώσω το του Κέσσαρο στο Κέσσαρη, πράγματι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Βουλή και χάρη. Κυρίω χάρη. Να το πω και αυτό, γιατί πρέπει και να είμαστε γενναιόδοροι. Ο Πρόεδρος, Ετοιμαζόμουν να πω και κυρίω χάρη στην... στον πρόεδρο, λειτουργεί κανονικά. Όμω από τα πράγματα, η λειτουργία μια κοινοβουλευτική επιτροπή εξωτερικών έχει κυρίω το χαρακτήρα ενημέρωση. Δεν είναι αυτή που χαράσει πολιτική. Αντίστοιχα και από τον Υπουργό Εξωτερικών, προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα στο επίπεδο τη ενημέρωση. Η κριτική που άσκησα προηγουμένω και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση αναφέρονται στο αν έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική. Έχουμε επισημάνει πολλέ φορέ αντιφάσει, ακόμα και μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Για να μην μιλάμε γενικά, α πάρουμε το θέμα των χωρικών υδάτων. Το θέμα τη της μερικής α, επέκτασης, να μην πάμε ταυτόχρονα στο Αιγαίο και σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, αλλά να πάμε βήμα-βήμα, τέθηκε για πρώτη φορά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε η τελετή παράδοση παραλαβής α, του κυρίου Κοτζιά στον κύριο Τσίπρα. Υπήρχε ένα διάστημα, όπως θυμόσαστε, πριν αναλάβω εγώ, που αν έχει αναλάβει ο κύριος Τσίπρας και τα καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών. Τότε είχαμε δεχτεί μια σφοδρότατη κριτική εκ μέρου τη Νέα Δημοκρατία. Πάλι προ τιμή του, όχι από ό,τι θυμάμαι, από τον κύριο Ντουλέκα. Αλλά από τον τομεάρχη άμυνα, από τον τομεάρχη εξωτερικών, από στελέχη όπω η κυρία Μπακογιάννη, τι μα λέγανε, ότι αν ξεχωρίσει κανεί το Ιόνιο, που ήταν η πρώτη αναγγελία μα από το Αιγαίο, είναι σαν να καλύπτει την συγκεκριμένη προπαγάνδα της Τουρκίας, να, την, την προσχωρεί σε αυτήν. Ότι τάχα το Αιγαίο είναι μια ειδική περίπτωση. Ειδική, ε, ε, θάλασσα ειδικού καθεστώτο. Ακριβώ. Εμεί ε, δεν δεχτήκαμε αυτή την κριτική και είχα ενημερώσει και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερική Πολιτική και τη Βουλή ότι θα προχωρούσαμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων. Με Αν νόμο... καλά, κύριε Κατρούγκα, ήταν και μια επιχειρηματολογία που είχε αναπτύξει έντονα τότε και ο κύριο Ευάγγελο Βενεζέλο. Ε, ε, ναι, σαφώ. Σαφώ και αυτό ήταν. Ε, ναι. Λέω λοιπόν τώρα, ο λόγο που καθυστερήσαμε ήταν ότι αντίθετα με τον προκάτοχό μου, τον κύριο Κοτζιά, που πίστευε ότι αυτό μπορεί να γίνει με προεδρικό διάταγμα, επειδή υπάρχει συγκεκριμένη και ρητή διάταξη στο Σύνταγμα που λέει ότι η μεταβολή των ορίων τη επικράτειας γίνεται μόνο με ειδικό νόμο, με απόλυτη πλειοψηφία τη Βουλή, εγώ θεώρησα και νομίζω ότι και η κυβέρνηση τη Δημοκρατία αυτό δέχθηκε, ότι έπρεπε να πάμε στη Βουλή. Ο νόμος αυτός λοιπόν είχε, όπως σας είπα, α, συνταχθεί. Η σχετική προετοιμασία, η τεχνική, οι γραμμές βάσης, το κλείσιμο των κόλπων είχε γίνει. Δεν προλάβαμε όμως να το κάνουμε λόγω των εκλογών. Όταν έγιναν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία καλά έκανε. Αντίθετα με την κριτική που άσκησε, προσχώρησε στη σωστή αυτή άποψη. Γι' αυτό και εμείς υποστηρίξαμε και ψηφίσαμε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Τότε λοιπόν είχε ανακοινωθεί ως επόμενο βήμα Γι' αυτό ανέφερα τον Υπουργό Εξωτερικών ω άμεσο επόμενο βήμα η επέκταση των χωρικών υδάτων και στην Κρήτη. Και ω τρόπο διαβολισμού του παράνομου τροκολληβικού συμφώνου, και σαν ένα πρώτο βήμα για, τα, για μια συνολικότερη διπλωματική προσπάθεια. Άρα, εμεί δεν λέμε τώρα να γίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων, λέμε ότι έπρεπε να γίνει χθε. Και αντιθέτω, εγώ άσκησα κριτική σε μια διαρροή σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα, πρώτοσέλιδη μάλιστα διαρροή, ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων θα γίνει Μάρτιο. Είπα ότι αυτό στα μάτια μου μοιάζει περισσότερο με προεκλογική φωτοβολίδα παρά με μια συγκεκριμένη ε, διπλωματική προσπάθεια που εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και εκεί λοιπόν εντάσσονται και αυτά που είπα προηγουμένω. Δεν θα έπρεπε για αυτό το ζήτημα το μείον να έχει κάνει μια προσπάθεια ο Πρωθυπουργό να φωνάξει πολιτικού αρχηγού να δει πώ μπορούμε να συντονιστούμε. Η αντιφατικότητα αυτή και υπενθυμίζω. Την εντελώ αντίθετη στάση που είχε η Νέα Δημοκρατία πριν από τι εκλογέ. Δείχνει, κατά τη γνώμη μου, έλλειψη ακριβώ μια σοβαρή στρατηγική. Αν ε, ότι δεν εμπερικλεί κινδύνου, ε, επειδή είναι μια ε, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μπαίνει σταθερά στο τραπέζι, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τη υψηλή προεκλογική ε, περίοδο, δεν είναι, δεν είναι καταλληλότερη περίοδο η προεκλογική. Εδώ όμω θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιουλέκα ότι δεν πρέπει να έχουμε φοβικά σύνδρομα. Εμεί προσδιορίζουμε πότε θα ασκήσουμε το δικαίωμά μα αυτό. Το είπαμε όμω, το είπα, το είπε ο Υπουργό Εξωτερικών. Το Γενάρη του 21. Δεν είχαμε λόγο να μην το έχουμε κάνει αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν έκτοτε. Κυρία Δημαδάμα, ε, πείτε μα μια πρώτη ε, κουβέντα κι εσεί για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανειληφθούμε. Εγώ δεν θέλω να μπω πάλι στη λογική που και ο κύριο Γιουλέκα και ο κύριο Κατρούγκαλο έβαλαν συζήτηση και οι δύο θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Δεν το έκαναν όμω ε, και, το και το στα Πασόκ προηγούμενα Ακριβώ. Να... Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε γιατί δεν το έκαναν ένα ή άλλο. Εμεί τι λέμε σαν Πασόκ, ότι εδώ δεν είναι μόνο το θέμα των 12 μιλίων κάτω τη Κρήτη που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Αλλά το Πασόκ λέει ένα συγκεκριμένο πακέτο επιλογών που θα το αγκαλιάσουμε όλοι μαζί ω εθνική στρατηγική για να πάμε παρακάτω. Ad να κάνουμε αυτό ή να μην κάνουμε κάτι άλλο δεν βοηθάει ούτε τη χώρα, ούτε είναι εύκολο να πετύχουμε του στόχου μα. Και επειδή πραγματικά το τουρκολιβικό ήταν αυτό το οποίο θέλαμε κι εμεί να διεμβολήσουμε και ήταν και η δική μα πρόταση, βάλαμε συστάδα μέτρων μαζί με αυτά που θα έχουν αντίκρισμα στην γενικότερη εξωτερική πολιτική τη χώρα. Και μπορώ να εξειδικεύσω στη συνέχεια, αν θέλετε κάποια Πάμε, πάμε σε πάνε. μια πολύ μικρή διακοπή.